Από την αρχή, εγώ είμαι γενικά δύσπιστος σε μια καινούργια τεχνολογία που είμαστε υποχρεωμένοι να την δεχθούμε, να εισαχθεί δηλαδή στη λειτουργία της πόλης. Όπως είπε και ο κύριος Λίγας, δεν υπάρχει η τεχνική υποδομή εδώ στα Τρεβερά με προσωπικό και ειδικούς που να γνωρίζουν την τεχνολογία αυτή για να προχωρήσουν την εφαρμογή του. Εδώ έχουμε κάποιες μεγάλες αλλαγές για τις οποίες δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Το υπεύθυνο κράτος που αποφάσισε να προχωρήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός πρωτόγνωρου για τα Τρεβερά έργου, κάποια στιγμή, να το πω έτσι όμως, τα παράτησε. Και έδωσε το έργο σε μια ιδιωτική εταιρεία. Εμείς είχαμε την άνεση να μιλάμε με το κράτος και τους αρμόδιους έτσι υπουργούς, ώστε να δίνουμε λύσεις όποτε και αν αυτές εμφανίζονται. Όποιο πρόβλημα και αν εμφανίζονται, να δίνουμε τη λύση. Τώρα, σε μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς κανόνες και όρους. Και αυτοί εκτιμούν ανάλογα με τους πελάτες που διατίθενται για τη δική τους πλέον επιχείρηση, σχεδιάζουν και αποφασίζουν πώς θα κινηθούν. Εγώ έχω ανοιχτή γραμμή με την κυρία Στούκου, όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα θέματα, θα τα πούμε και άλλη φορά αν χρειαστεί, και ειδικά με το φυσικό αέριο, όπου το πρώτο θέμα που είχαμε θέσει ήταν το κόστος των επιτύχειων έμπειτων, που στη Φλόρινα χρηματοδοτούνται κατευθείαν από το Πράσινο Ταμείο. Περίπου 3.000 η εγκατάσταση. Εδώ στα Τρεβερά πόσοι θα έχουν τα 3.000 για να στήσουν τον μηχανισμό αυτό, ώστε να αρχίσει το αέριο να μπαίνει στο σπίτι του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε αν είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση με τη Φλόρινα. Και μην ξεχνάτε ότι η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Πτωλεμαϊδα, όλα αυτά τα χρόνια είναι υπό την προστασία της πολιτείας με την έννοια ότι είχαν πάντοτε πολύ φθηνή θέρμανση. Με την τηλεθέρμανση. Και αυτή τη στιγμή που η Κοζάνη και η Πτωλεμαϊδα δεν ικανοποιούνται από την παροχή θερμού νερού, λόγω ότι δεν υπάρχουν οι σχετικές μονάδες πλέον εν ενεργεία για να ζεστάνουν το νερό, παραμένει μόνο ο Άγιος Δημήτρης και το Πτωλεμαϊδα 5, δεν υπάρχουν να καλύψουν να τις ανάγκες των δύο μεγάλων αυτών αστικών κέντρων. Όπως και η Φλόρινα που έπαιρνε ζεστό νερό από την Αχλάδα και το Αμίντεο. Και έρχεται τώρα η πολιτεία, αφού είχαν αυτό το ευεργέτημα χρόνια και λειτουργούσαν με το θερμό νερό και με το πιο χαμηλό κόστος που συνεπάγεται αυτό, απαιτούν και φυσικά ανταποκρίθηκε η πολιτεία να υπάρξουν λέβητες θέρμανση νερού ανεξάρτητα από τα εργοστάσια, προκειμένου να καλύψουν αυτή τη διαφορά που προέκυψε. Άρα εκεί η πολιτεία είναι παρούσα. Αν δείτε κάποια στιγμή να σηκώνουμε τους τόνους της φωνής μας, μην ξαφνιαστείτε. Γιατί εάν εκείνοι έχουν αυτό το προνόμιο να αντικαθιστούν αυτό που χάσανε, εμείς δεν έχουμε την ελάχιστη ενίσχυση προκειμένου, έστω και ως ένα βαθμό και ως ένα ποσοστό, να έχουμε από την πλευρά της πολιτείας την ανάλογη στήριξη. Οπότε, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να καλύψει τα έξοδά του και τις ανάγκες του μέσα από τα δικά του ταμεία. Αλλά είναι και το άλλο, μια εταιρεία λειτουργεί με άλλες οπτικές, βλέπει το πελατολόγιο τους. Συμφέρει να προχωρήσω ή να περιμένω πότε θα αυξηθεί ο αριθμός των παροχών, ώστε να μπορώ μετά να θεωρήσω πως η επιχείρησή μου στα Τρεβερά θα είναι κερδοφόρα. Καταλαβαίνετε τι κανόνες και τι όλοι μένουν τώρα. Ενώ η πολιτεία πολλές φορές και με ζημιά, μπορώ να πω, στη λειτουργία ενός τέτοιου έργου,
θα μπορούσε να δώσει την παροχή στα νερά και να λειτουργήσει έτσι όλο το σύστημα του φυσικού αερίου. Εμείς θα επιμένουμε από πλευράς πολιτείας να παρέμβει αυτή, μια από αυτήν την υπέτεια της μεγάλης αλλαγής, στον ιδιώτη πλέον επιχειρηματία, να φροντίσει το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρώσει το έργο και αν μπορέσουμε κιόλα να πετύχουμε αυτό που πέτυχε τώρα, είναι ακόμα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση θα επιχειρήσουμε να πετύχουμε τόσο γίνεται πιο καλύτερο. Για την Βασιλίτσα ήταν κάτι το οποίο είχε μια εξέλιξη όπως αυτή είχε προγραμματιστεί με τη συνεδρίαση του ΤΑΙΠΕΔ που είχαμε κάνει νωρίς της χρονιάς. Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα αξιολογηθούν προτάσεις, θα δούμε τι προσφέρουν οι εταιρείες που μπορούν να επενδύσουν στην Βασιλίτσα και φυσικά εμείς παρακολουθούμε το έργο γιατί είμαστε και ο φορέας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής έτσι στο κοινωνικό κέντρο, στην περιοχή και σε όλες τις υποδομές. Καλή είναι η ερώτηση, μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα να κινηθούμε για να το διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο και να έχουμε καθημερινή επικοινωνία και με το Υπουργείο, ώστε αυτή η ιστορία τελικά κάπου να καταλήξει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά για την ώρα θα πρέπει να λειτουργήσει η Βασιλίτσα και όπως πετύχαμε να πάρουμε την άδεια λειτουργίας που δεν είχαμε την χρονιά που πέρασε, ώστε να λειτουργήσει έστω με το παλιό καθεστώς μέχρι να αναλάβει, αν τελικά προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ο νέος επιχειρηματίας. Όσον αφορά για το Θελή, ο Πρόεδρος θα πρέπει να έρχεται εδώ, στην αρμόδια υπηρεσία, και να θέτει το πρόβλημά του και να περνάει μέσα από την πολίτευση. Ναι. Τώρα για την επιδότηση ειδική του κυρία Τράντεφο. Ναι. Τα ερωτήματα ήταν άλλα. Το ένα για το γραφείο πολιτικής άμυνας. Προσέξτε. Ήρθε μια επίγουσα πρόταση από πλευράς Υπουργείου ότι θα πρέπει να στηθεί αυτό το γραφείο. Είναι απόφαση της κεντρικής εξουσίας, έτσι, δεν είναι δική μας. Και εμείς και ήταν υποχρεωτική για την δημιουργία του γραφείου αυτή από την κυβέρνηση. Και εμείς φροντίσαμε να το εμείς προσωπικού να το συστήσουμε, να συσταθεί μαζί με την πολιτική προστασία. Κάτι είναι τα αντικείμενα κάπως συγγενικά. 3 Δεκέμβρη, πριν αναλάβω ως Δήμαρχος, έτσι αφού είχα εκλεγεί, στο γραφείο μου το ειδικό, όλες. Και εκεί ζήτησα να αυξηθεί το ωράριο απασχόλησης. Και εγώ θεωρώ πως το τριώρο είναι απέσιο, δηλαδή είναι κάτι το αντιεργατικό, αντικοινωνικό και δεν ξέρω γιατί η πολιτεία το δέχεται και το ανέχεται. Και είχα δεσπεύτηκα τότε ότι το τρίωρο θα το κάνουμε τράβο. Οψόμεθα. Και θα το κάνουμε κάποια στιγμή χωρίς να σας ενημερώσουν, έτσι. Δεν μας πειράζει, κάνετε εσείς και... Λοιπόν, υπάρχουν τα δημοτικά δάση όπου αυτά σωστά εμείς κινούμαστε με τις αναθέσεις που κάναμε στις τοπικές έτσι, εταιρείες σύνδεσης. Συνεταιρισμούς, ναι. Σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Συνεταιρισμού σύνδεση, ώστε από τα δημοτικά δάση το 40% να πηγαίνει για τη χρήση των κατοίκων των χωριών. Λοιπόν, και με το κόστος που προκύπτει έτσι, από την σύνδεση, που είναι μικρό. Οι συνεταιρισμοί τα κόβουν φυσικά και δίνουν, αλλά με ένα ελάχιστο κόστος. Ναι. Πού το κάνετε αυτό. Ναι. Πού το κάνετε αυτό, ρε, σε ποιο δάσο. Στα δημοτικά, τώρα που ανατέθηκαν οι εταιρείες σύνδεση. Σε ποια βάση. Εδώ στο Καραμίτσι, που τα έχουν πούνει τα... Στο Καραμίτσι, που είναι ολοκληρωτικά για αγνικές ανάγκες. Αυτά που αναφέρεστε σε εταιρείες, αν το λέει η μελέτη που πρέπει να κρατηθεί. Περισσότερες δεν το λένε. Γι' αυτό σας έχω επισημάνει εδώ και τόσο καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω το εξής. Εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει
που το λέμε κάθε μέρα κι εμείς και προς την κεντρική κυβέρνηση και τους υπουργούς που συνεργαζόμαστε, ότι η δασική μάζα σε όλα τα ελληνικά δάση, και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, που κάποτε έτρεφε χιλιάδες εκοπρόβατα, έχει πολλαπλασιαστεί κατακόρυφα. Στον βαθμό που κανείς δεν μπορεί να περάσει μέσα από δάσος. Και η δασική μάζα πολλαπλασιάζεται διαρκώς. Να φέρω ένα παράδειγμα που καταγράψαμε χθες με τον κύριο Τσιμόπουλο για την ιδέα. Η ιδέα είχε την ανάγκη για 500 χωρικά το χρόνο για τις ανάγκες των κατοίκων. Πέρυσι οι ανάγκες μειώθηκαν στους 150 και φέτος στους 100. Σε όλα τα χωριά λοιπόν, και λόγω της δυστυχώς της μείωσης του πληθυσμού, έχουμε κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού και κατακόρυφη φυσικά έτοιμα χρήσης τοπικού ξύλου από τα τοπικά δάση για τη θέρμανση του χειμώνα. Το βάζουμε κάθε τόσο γενικάκι και στο Υπουργείο και στον Βουλευτή και στην Τεχνική Δασική Υπηρεσία. Προσπαθούμε κάποια στιγμή να παρακάμψουμε και την αντιδράση κάποιων τοπικών υπεύθυνων, υποτίθεται, δασοφυλάκων, που προσπαθούν έτσι να εμποδίσουν τους κατοίκους να κάνουν τι. Το αυτονόητο, αυτό που κάνανε δεκαετίες τόσα χρόνια. Που κάνανε οι γονείς, οι παππούδες του κλπ. Που πηγαίναν στο δάσος και προστάτευναν το δάσος. Δεν έβγαλαν ποτέ χλωρά ξύλα. Οι κάτοικοι των χωριών γνώριζαν πολύ καλά έτσι, το δάσος και το ξύλο. Και προσπαθώντας βέβαια να το προστατεύσουν ώστε να αναγεννάται διαρκώς, καθάρισαν τα ξερά και εκείνα τα ξύλα τα οποία πλέον είχαν αξιωθεί. Και έτσι καθάρισε και το δάσος, δηλαδή φρόντιζαν και για την εξυγίανση του δάσους. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι ένας άγραφος νόμος. Άγραφος νόμος. Τώρα φυσικά ερχόμαστε εμείς στη σύγχρονη εποχή να βάλουμε κανόνες. Ναι, αλλά οι κανόνες αυτή τη στιγμή εμποδίζουν τους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν το δικό τους πλούτο έτσι γύρω από το χωριό για ποιο λόγο, για το αυτονόητο. Να συσταθούν το χειμώνα. Θα βρούμε λύση. Και μπορούμε να επανέλθουμε γι' αυτό για την επόμενη συνεδρίαση. Να διευκρινίσουμε όμως κάποια πράγματα για να γνωρίσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Λίγο με τη σειρά στα ερωτήματα που έκανε και μετά στον κύριο Δήμο. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι για το θέμα της νήξης με την αυτοπεποίθηση και θα είναι ευτυχής να ολοκληρωθεί όπως είπε ο κύριος. Συμφωνώ απόλυτα. Στο δεύτερο, της νήξης χαίρομαι με την απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Δήμος. Το δεύτερο θέμα, το τρίτο θέμα μάλλον που είπα για το Καστράκι, συμφωνώ απόλυτα, το γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με το υπηρεσιακό, αλλά νομίζω ότι με τη συμμετοχή όλων, γιατί είναι θέμα όλων των Ελληνικών, μπορεί να λυθεί και υπάρχει λύση. Απλώς, ό,τι θέλετε και εμείς στη διάθεσή σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τον τρόπο. Υπάρχει λύση, έχουν γίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχει λύση, μας αφορά όλους και πρέπει να το στηρίξουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση, ξέχασα πριν. Πίσω από την ΕΡΣ, η εναπόθεση μπαζών και κλαδιών, εκεί κάτι φορτηγά από το δίκτυο μας που πηγαίνουν και αδειάζουν, αυτά όλο το καλοκαίρι ήταν βόμβα για αυτό που συζητάμε το Καστράκι. Προτείνω άμεσα να απομακρυνθούν από εκεί. Άμεσα. Να ολοκληρώσουν και ένα. Πάμε στο θέμα του γαζοξύλου, πάλι το γνωστό. Όπως συμφωνώ, κύριε Δημάρχη, έτσι γινόταν τα παλιά τα χρόνια, γνωρίζετε πώς λέγεται αυτός ο νόμος. Και τι ίσχυε. Ήταν η ΒΑΒ, η λεγόμενη δημόσια αστυνομική διάθεση, που επέτρεπε τους κατοίκους να επιτρέπουν να μαζεύουν τα ξύλα για την χώρα. Πολύ σωστά κάνανε και καλά κάνανε, κανένας δεν διαφωνεί. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, έχουν φτάσει το 2024. Πρέπει, φέτος σας το είπα, δεν υπάρχει λύση να βρεθεί με τα καυσόξυλα. Πρέπει να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε, να εξετάσετε όλες τις μελέτες δημοτικές που υπάρχουν και αυτές που δεν υπάρχουν να υλοποιηθούν και να προβλέπουν όλα αυτά που είπατε την προηγούμενη φορά, κατά τη γνώμη μου, που είναι και το πιο σωστό. Γιατί το δίκαιο είναι να πάρουν όλοι οι κάτοικοι.
Όχι ένα χωριό αριστερά, το άλλο επειδή έχει δημοτικό δάσος είτε γιατί έχει μελέτη και το άλλο το χωριό παραδείγμα επειδή δεν έχει σύνορα. Κατά τη γνώμη μου, προτείνω αυτό που σας είπα την άλλη φορά, φτιάξτε καινούργιες δημοτικές μελέτες, αξιοποιήστε το πλούτο και προσπαθήστε να δοθεί λύση μία και έξω και να σταματήσει η ΔΑΤ. Η ΔΑΤ πλέον δεν οφείλει σε κάτι, εξυπηρετεί κάποιους. Λοιπόν, όσο είπατε για την βιομάζα και πλέον από εδώ και πέρα οι μελέτες εντασικές θα δυσκολέψουν πιο πολύ ακόμη. Διότι μέσα τα, αν έχετε διαβάσει το καινούργιο νόμο, προβλέπει και την αποκομιδή βιομάζας. Η αποκομιδή βιομάζας, λοιπόν και με τους καινούργιους νόμους και τις μελέτες, δεν προβλέπει ξύλα για τους κατοίκους, έτσι, άλλο βιομάζα, έτσι, άλλο προαιρετικά για τους κατοίκους, όπου θα υπάρχει μελέτη. Πρέπει να το δίνει, καθώς το πρέπει να προλάβουμε πριν το 2026, που θα ξεκινήσει εδώ πάνω στο Λερινό, αυτό γιατί ακόμα το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, γίνεται στις περιοχές της Αθήνας και Πελοποννήσου, να προβλέψουμε εμείς από το δημοτικό δάση και τα δημόσια είναι άλλο κομμάτι. Το οποίο με μια παρέμβαση από εδώ από το Δήμο, σοβαρή, σχεδιασμένη και προγραμματισμένη, που να γνωρίζουμε τις ανάγκες επιτέλους του κατοίκου, γιατί πολύ σωστά είπατε, πριν 10 χρόνια ήταν 500 χωρικά, είναι 200 είναι 100. Το βουλευτή. Ε? Το βουλευτή. Εδώ και εσύ είναι το δημοτικό σου. Για τα δημόσια δράση. Τα δημόσια δράση είναι πριν από το βουλευτή. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα ενημερωτικά όμως τον κύριο δάσκαλο ότι τα κλαδιά και τα βάζα που είπατε στην περιοχή πίσω από το γήπεδο της ΕΠΣ εκεί πέρα βρίσκονται εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν τα αναποθέτουμε τώρα εμείς. Ίσα κάνουμε προσπάθεια ο χώρος να καθαρίσει. Έχουν κάνει κάποιες ενέργειες και θα συνεχίσουμε να καθαρίσει εντελώς. Συμφωνώ απόλυτα και αν ήταν τη γνώμη μου. Σαν εταιρεία, αν θέλετε, μπορεί να σα διαθέσουν δύο αυτοκίνητα, δεν έχετε εξυπηρετήσει, να πάρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλοι πρέπει να διαθέσουν. Και στο χώρο δίπλα στο κήπεδο της ΕΠΣ. Αυτό γινόταν και πριν. Τα παλαιότερα χρόνια, αυτός ο χώρος είχε καθαριστεί, εναπόθη τα μπάζα, τα σπρώγναν μετά μέσα, αυτή ήταν, αυτό κάναν, και τα βάζουν στο ποτάμι. Δεν κάναν, δεν τα μετέφεραν ποτέ πουθενά, γιατί τα βλέπω. Όποτε διαμαρτυρόμασταν, φέραν μηχάνημα και τα σπρώχναν στο ποτάμι. Αυτό γινόταν. Το ποτάμι είναι ένα κανάλι. Ναι, θέλω να πω δεν είναι κάτι προφανές. Αυτό είναι εξαφανιστούν. Απλά το λέω ότι δεν έγινε τώρα. Δεν έγινε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο μόνο μια παραδείγμα να κάνω και εσάς. Επειδή είχαμε μια γενική συνέλευση στην ΕΠΣ και καθυστέρησε. Τα σωματεία διαμαρτύρονται τα αθλητικά ότι κάνουν αιτήσεις στο Δήμο και ζητάνε κάποια αίθουσα από τα κοινοτικά καταστήματα, τα παλιά, για να τη δηλώσουν ως έργο και δεν τους τη δίνουν. Και ένα δεύτερο ότι είναι εγκατελειμμένες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να πάρουν χαρτί για την, από το Δήμο ένα έγγραφο για να μπορούν να παίξουν, να μπορούν να αγωνιστούν. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Δεσκάτη που τους δίνει η γήπεδα και από το ενωσιακό, δεν βλέπουν άλλο γήπεδο. Πρέπει να το λύσουμε αυτό, πρέπει να θεραπευτεί. Και βέβαια η παραχώρηση. Το είπα στον Γιάννη, πρέπει να το δούμε. Δεν είναι τίποτα να δηλωθεί ένα χώρο, γιατί δηλώνουν τα σπίτια του. Δηλώνουν τώρα, γιατί με το Μητρό έχουν ένα θέμα που πρέπει να δηλώσουν χώρο. Δεν πρόκειται να κάνουν κάποιο κακό, ούτε θα χρησιμοποιήσουν κάτι. Αλλά πρέπει να του διευκολύνουμε για να μπορούν να είναι στο Μητρό. Δεν είναι ούτε κόστο έχει για το Δήμο, ούτε κάτι. Και αν πάρουν μια αίθουσα, θα την συντηρήσουν κιόλα. Να το δούμε αυτό θετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκότρα, να συντομεύουμε ένα λίγο γιατί έχουμε ξεπεράσει τα πράγματα. Ναι, κύριε Σκότρα, υποτίθονται τα ερωτήματα, θα απαντήσουμε όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Κύριε Δάσκαλε, πίσω από το ΕΠΑΡ, ήταν ένα μεγάλο όγκο και μέσα στο καλοκαίρι τα 2/3 θα ισχυριστώ ότι έχουν απομακρυνθεί. Δεν ολοκληρώθηκε. Εμεί πώ ζούμε. Εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία τα κάνει, πρέπει να είμαστε καλά. Δεν είναι ακόμα. 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 Δεν
Δεν έχουμε ακόμα. Έχει φτάσει η μνήμη. Ξέρουμε ποιοι τα πάνε και πώς τα πάνε. Όταν πεις, δεν αξιοθήκαμε ως Δήμος Λεβενών να έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα προσπαθήσω σε 9 χρόνια να κάνω, κύριε Τριγκόνη. Κύριε Στόντρα, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Οι διαχειριστικές μελέτες είναι ήδη κεκριμένες. Οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε για τη συγχάρωση. Τροποποίηση γίνεται. Στις υπάρξεις, πώς δεν γίνεται. Εδώ προσπαθούμε με τα χίλια ζώνια να κάνουμε μια καινούργια μελέτη, να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τροποποίηση, ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε μια καινούργια. Αν δεν μπορείτε να κάνετε καινούργια, δηλαδή τι θέλει, να μην κάνετε καινούργια μελέτη, τι συζητάμε. Ας κλείσουμε και αυτές και ας κλείσουμε. Αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Τι θα πει να θες, ας λάβετε δύο άτομα και να κάνουμε καινούργιες μελέτες. Σας θυμάμαι αυτό που λέτε, δηλαδή. Δεν θυμάμαι αν ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε τις δύο αποδοχές δωρεάς από την ΑΦΑ. Εσείς δέχεστε, σας θυμάμαι, δηλαδή που δέχεστε δωρεάς από την ΑΦΑ από τις μελέτες. Βεβαίως. Ε, υλοποιήστε. Ποιες μελέτες, αυτές τις μελέτες που κάνει η ΑΦΑ, δεν είναι στο ρευνό όγκο και είναι για χρήσιμο ξύλο, δεν είναι για καυσό ξύλο για τους κατοίκους. Το γνωρίζετε. Είναι η διαχείριση του δάσου. Είναι η διαχείριση του δάσου στο Σιάκα. Στο Σιάκα και στο Δοτσικό. Στο Σιάκα και στο Δοτσικό. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε Δασκόλη και κύριε Στόπλο. Δεν κάνουμε διάλογο, παρακαλώ πολύ. Δεν κάνουμε διάλογο. Παρακαλώ. Δεν κάνουμε διάλογο και στο δυο προσδίνομαι. Παρακαλώ. Δεν κάνουμε διάλογο. Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι σε μια λάθος κατεύθυνση. Αυτές οι μελέτες είναι δεκαετίες. Άρα δεν υπήρχαν. Λίγουν κάποιες. Ναι, αυτές που λίγουν να τους δούμε. Το ότι σήμερα κάποιες μελέτες δεν υπάρχουν, δεν είναι ευθύνη τους της σημερινής δημοτικής αρχής, που δεν τους υπερασπίζουμε, έχουν κάνει πολλά λάθη. Έχουν λήξει κάποιες μελέτες που δεν φροντίσαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να τις έχουν ετοιμάσει. Και επειδή κάτι μετέχει το 2014, είχαμε κάνει μια προγραμματική με την Αναπτυξιακή Γρεβενών, 10 μελέτες διαχειριστικές και ακυρώθηκαν. Και ήρθαμε μετά από 7-8 χρόνια να τις ψάξουμε. Αυτά είναι η παθογένεια. Υπάρχει συνέχεια και θα πρέπει να μην ακυρώνουμε, να συνεχίζουμε και να ολοκληρώνουμε. Δίκιο έχει. Όχι, να συνεχίσουμε αν κάτι υπάρχει, να μην το ακυρώνουμε επειδή το προτίμασε κάποιος άλλος. Δεν έχουμε διαφωνία στην ουσία, αλλά τα προβλήματα δεν είναι σημαντικά. Πρέπει να απαντήσουμε. Έχουμε ξεπεράσει τα παλιά. Απαντήστε μόνο που θα κάνουμε τα παιδιά. Απαντήστε. Λοιπόν, να διευκρινίσει διάλογο. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Κύριε Δάσκαλε, απαντήστε σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Έτσι που λίγο δηλαδή ω καλύτερα. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Δάσκαλε, έχετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Ρίγο. Είπα το εξής. Γνωρίζετε ότι όταν υπάρχει υφιστάμενη μελέτη, με τροποποίηση αλλάζει. Το γνωρίζετε. Αλλάζει, αλλά πρέπει να προβλεφθεί. Εγώ δεν σας είπα για πέντε, σας είπα ας προετοιμαστούμε να κάνετε ένα σχέδιο για τον χρόνο. Και σας είπα ότι να μπορέσετε να κάνετε καινούργιες μελέτες στα δημοτικά δάση ή σε περιοχές που υπάρχουν τριώδεις για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου. Πολύ απλά. Απλά πράγματα. Όταν μου λέτε τώρα για τις μελέτες της Σάββατο, που σας έκανε δωρεά. Όπως έκανε τη μελέτη της Σάββατο στην περιοχή του Ζάκα, πάνω εκεί, τα βάση είναι τευκοδάση, είναι λαγκοδάση. Είναι για χρήσιμη ξύλια. Έκανε στο Δοτσικό, υπάρχει ένα μέρος τευκοδάσεως, υπάρχει και δειλοδάσεως. Αυτά πρέπει να καθίσετε κάπου να τα σχεδιάσετε σε περιοχές. Να τα βάλετε ξεχωριστά και να δείτε. Αυτό σας είπα. Απλά πράγματα. Ναι, πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά. Δεν έχει ο κόσμος που κάποιος είπε, δεν άκουσα. Κάτω για την έφλεκτη ύλη που υπάρχει κάτω εκεί. Δεν είπε κανείς ότι κάνει προσπάθειες. Κάνω. Κύριε δάσκαλε, με ακούτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Μία αίτηση από την κυρία Δέσποινα Μιλανίδου προκειμένου να ενημερώσει το Δημοτικό.
Δημοτικού Συμβούλιου για διευκαιρίωση υπόθεσής της για προσωπικό θέμα. Διεκπαιρεώσει υποθέσεων γίνονται η κυρία Σιλανίδου από τις υπηρεσίες του Δήμου και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι προσωπικό το θέμα, θα απευθυνθείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία για να σας λύσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, απευθύνεστε στην υπηρεσία, παρακαλώ το ύφος σας. Απευθύνεστε στην υπηρεσία την αντίστοιχη για να σας δώσει την αντίστοιχη απάντηση. Θέλω να καταγγείλω. Όχι, θέλω να καταγγείλω. Την απαράδοση. Δεν σας έχω δώσει, διακόπτουμε την καταγραφή, παρακαλώ. Δεν μας παρακαλώ, ένα λεπτό, ας να μιλήσω. Ακούμε λίγο τον κύριο Δήμαρχο. Θέλω να καταγγείλω, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Το ξέρουμε το θέμα. Μισό λεπτά, εσύ το ξέρεις, οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν. Μα είσαι. Να σου εξηγήσω γιατί. Μισό λεπτάκι, να δώσω το λόγο, ξέρω πόσο σε εκτιμώ. Εγώ ήθελα να καταγγείλω την απαράδοση συμπεριφορά του κυρίου Ευαγγελόπουλου, ο οποίος με ξεκίνησε, με πρόσβαλε, με έκανε σκουπίδι και σήκωσε και με να χτυπήσει. Εντάξει, αυτά τώρα δεν συνέβησαν αυτά. Ναι, δεν συνέβησαν. Σαφώ και δεν συνέβησαν. Πού είναι ο κύριος ο Σοφοπούλου. Λοιπόν, άκουσε με. Άκουσε με. Κυρία Σλαμίδου, μπορείτε να το συζητήσετε με τον Δήμαρχο στο γραφείο σου. Με όλο το σεβασμό, άκουσε με να μιλήσω. Αν δεν με σέβεσαι. Όχι, κάνει λάθο. Όχι, δεν με σέβεσαι. Δεν μου δείτε το λόγο να μιλήσω. Ξέρουμε το λόγο. Γιατί να τα πω, εγώ γιατί να τα πω, τι έχω κάνει και να τα πω. Δέσπε να τα πω, θέλω το δικό σου. Αν όμω σκότωσα με ναρκωτικά σχολή, κατάφερα, έκανα. Τι έκανα για να τα πω. Να μου πείτε το λόγο γιατί να τα πω. Λοιπόν, δέσπε να ακούσε με να μιλήσω. Αυτό ο άνθρωπο που κάνει κακό. Αλλά δεν θα τα αφήσω εγώ το θέμα. Δέσπε να. Δείμαστε, δεν έχει τίποτα από. Μισό λεπτό. Μισό. Θα το διαβάσω. Θα αφήσετε λίγο τον Δήμαρχο να σας απαντήσει. Εγώ θα το μιλήσω με τον Δήμαρχο. Δεν αποφασίζετε εσείς. Συγγνώμη, να σας πει ο Δήμαρχος. Ήρθατε τώρα να μιλήσετε. Έχω ακριβώς το λόγο, Δήμαρχε. Άκουσε. Έχω ακριβώς το λόγο. Άκουσε. Γιατί δεν πρέπει να πάρεις το λόγο, δεν σου εξηγήσω γιατί. Όχι, γιατί λες στο αίτημά σου, λες, δέχεται ως πολίτης κάποια συμπεριφορά από κάποιον Δήμαρχο. Κατά τη διεκπαιρέωση υπόθεσής μου. Ωραία, θα το διορθώσω. Άκουσε. Ναι. Το θέμα αυτό δεν είναι υπόθεσή σου. Είναι υπόθεση των ύψου. Το οποίο το κάνει στο γραφείο. Ήρθε ο Γιώργος στο γραφείο. Άκουσε με τώρα. Ήρθε ο Γιώργος στο γραφείο. Ο οποίο είναι ο γιο και ο νόμιμο κληρονόμο. Έτσι, έχω κάνει και εγώ έτσι. Εσύ. Και δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει έρθει ο συμφέρον. Δεν έχει. Εγώ. Δεν υπάρχει κληρονόμο. Ωραία, τότε ο κύριο. Ο Ευαγγελόπουλο είπε ότι. Και ο γιο του Θανόντο. Ο οποίο είναι. Πώ το θέλει εσύ αυτό. Μα ήρθε. Πώ το θέλει. Να το συζητήσαμε με τον ανοιξό σου. Αφήστε τον ανοιξό σου. Εγώ αυτό πάω. Αυτό το διαλέξω. Ο κύριο Σοφοκλή θέλει να μιλήσει. Ο κύριο Κυπρετζή, παρακαλώ. Επειδή αναφέρεται το όνομά μου, εγώ δεν είδα τον Ευαγγελόπουλο να σηκώνει χέρι. Απλώς μια στιγμωμηθία σε ένταση που τον απεκάλυψες ή σε ένα τίποτα. Εγώ. Έτσι τον είδα. Και λέει ο Ευαγγελόπουλος, δεν κρέμισε. Δεν κρέμισε αυτό και μόνο σου. Κύριε Κυπρετζή, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, κύριε Κυπρετζή. Διακόπτω για να συνεχίσουμε με τα έκτακτα. Η περιφορά σας σήμερα, γιατί ένας πολίτης όταν ζητάει διακαλώ στον λόγο, αφήστε να ολοκληρώσω. Όταν ζητάει τον λόγο, όχι, θέλω να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ολοκληρώσω, είναι δικαίωμά μου να ολοκληρώσω και δεν θα μου το στερήσετε. Όταν ένας πολίτης παρακαλάει να λάβει το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αναφέρει ένα δικό του θέμα, οφείλετε να του δώσετε το λόγο. Αυτό που κάνατε σήμερα θεωρώ ότι ήταν προσβλητικό και προς εμάς. Αφήστε με να ολοκληρώσω και προς εμάς και προς τον πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, επιδότηση ενοικίου σε αναπληρωτές και αναδιόρισους εκπαιδευτικούς. Κύριε Πρόεδρε. Από την κουβέντα. Δεν σα είδα, συγγνώμη. Πάμε, κύριε. Που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε κανένα το δικαίωμα να μιλήσει, δεν είχε τίποτα, και να ενημερώσω και το σώμα ότι δίνεται λόγο σε πολίτες, το λέξει κάθε νομοθεσία, αφού κάποιος πολίτης έχει ένα συμφέρον και αφού αποφασίσει το ΔΣ να μιλήσει. Βάσει περιπτώσει εδώ καταστραφήθηκαν όλες οι προβλέψεις των νόμων που έχουν. Δεν θα πω ούτε σε αυτή την πρωτομέρεια. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχω άλλη επιλογή. Επαναλαμβάνω ύστερα από αυτή τη συκοφαντική και χυδαία επίθεση ψεμάτων από να σκίσω το κάθε ένικο μέσο και, και τα επόμενα πράγματα. Λοιπόν, η διαδικασία θα βγει την οδό του δικαστή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγελόπουλο. Λοιπόν, πρώτο μας ευχαριστώ. Συγγνώμη. Κύριε Τριγώνη. Ο κύριος Βαγγελόπουλος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αν θίγεται, δεν είμαστε μπροστά. Έχει την άποψή του και δεν έχει κανένα λόγο να πει. Δεν είναι ωραίο όμως να ζητάει ένας δημότης του λόγου, να μην το κουτήρουμε και μετά να κάνουμε συζήτηση ή να παρεμβαίνει ο αγαπητός του κουτής, να μιλάει και ο δημότης να κάνει την ερώτηση εδώ και να λέει τι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του για αυτό που θα πει. Νομίζω πρέπει να το κλείσουμε τώρα, να σταματήσουμε τώρα. Κύριε Τριγώνη, απλά είστε παρόν. Είμαστε συγκεκριμένη περίπτωση. Γνωρίζετε πολύ καλά από την εμπειρία σας πότε πήρε το λόγο σε έναν πολίτη. Πάντα δίναμε το λόγο ακόμα και όταν δεν έχει δικαίωμα. Ένας δημότης όταν θέλει να ακούσει. Σε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή κάθε πολίτη θα πρέπει να έρχεται στο Συμβούλιο για να εκθέτει τα προσωπικά του θέματα. Δεν είμαστε έτσι. Και ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη. Καλώς το οποίο αφορά προσωπικό θέμα και προσωπική εκδήλωση. Δεν μπορεί τώρα να το συνεχίζουμε και να λέμε. Γι' αυτό και εγώ ζητώ να λήξει το θέμα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Κύριε Κουξίδη, και τελειώνουμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά και άλλες φορές ζητήθηκε ο λόγος στους πολίτες και δεν δόθηκε για τον άνθρωπο και τον λόγο. Εξεκρίθηκε και εμείς τότε διαμαρτυρηθήκαμε. Δεν μπορώ να αναφέρω παραδείγματα. Δεν θέλω να αναφέρω. Έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Συμβαίνει. Θα πρότεινα όμως να μην προχωρήσεις, Γιάννη, σε όποιο ακραίο ένομο βήμα. Να πάρετε το βουλίο ο Δήμαρχος, να καλέσει και την Δέσποινα, θεωρώ ότι είναι ακραίο το επισήμβου στο σχέδιο, δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν ξέρω, έρχεται ένας πολίτης μέσα και μπροστά στο σώμα και δημόσια και σε κάμερες λέει ότι σήκωσα χέρι πάνω του και δεν θα χρησιμοποιήσω όχι μέσα από στην κάθεση μου. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μία δημόσια δήλωση μπορεί να το λήξετε, μπορεί η ίδια να ζητήσει συγγνώμη δημόσια για το ακραίο. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να λύνονται πολιτικά και με διάλογο εδώ μέσα και όχι γενικότερα η όποια αντιπαράθεση. Δήμαρχοι, πάρε μια πρωτοβουλία. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο το θέμα αυτό. Να πάρει μια πρωτοβουλία. Γιατί έχει κάθε δικαίωμα. Κύριε Κοψίδη, λέω το τελευταίο γιατί θέλω και αυτό να καταγραφεί. Έγινε προσπάθεια επίλυση αυτού του θέματο που ούτε καν έγινε αυτό που περιγράφηκε. Στο γραφείο του Δημάρχου, με παρόν τον Δημάρχο, λοιπόν, και η επονίτηση είναι ανέκτητη. Τώρα, το αν θέλει να μεγράψει προσωπικά, είναι δικό της σύμφωνα αυτό. Από εκεί πέρα, εγώ δεν έχω άλλη επιλογή. Αυτό θα το λήξει το θέμα. Λοιπόν, κύριε Σκόντρα, ένα πολύ πολύ σύντομο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουψίδη και δηλαδή ο κύριος Τριγώνης που λέει ότι πάντοτε δίνονταν ο λόγος στους πολίτες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το πιστέψουμε, αλλά και κανένα λόγο να το αποδεχτούμε. Διότι έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα μέσα από το βίο του 2023, που ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, νεοκριτικής δήμαρχος Αθηνών, ζήτησε το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταγγείλει την τοποθέτηση των ηλιακών συλλεκτών στο υπαίθριο κλειστό γυμναστήριο και αρνήθηκε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πήραμε το λόγο μετά από μεγάλη φασαρία. Για ένα λεπτό. Μεγάλη φασαρία. Αρνηθήκατε όμως στην αρχή. Αρνηθήκατε κύριε Τριγώνη στην αρχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έχει λήξει το θέμα. Και απολυθήθηκε μάλλον. Να καλέσω το σώμα να αποφασίσει αν θέλει να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο και αποφάσισε το σώμα όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε στο πρώτο εκτακτό θέμα. Τη ηλικίου σε αναπληρωτέ και αναγνωρίστου εκπαιδευτικού έχει τεθεί από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών των Ομοβουλευτών.
αναφέρεται και στην απόφαση της ΚΕΔΕ. Κυρία Ντάκα, θέλετε να μας... Είμαι ο Στέλης ο Γιάννας, είμαι γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών των Νομού Βρεδενών. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι επικεφαλής της εξωματικής της αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια εποχή του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να καλύψει τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στα σχολεία μας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβαίνει σε χιλιάδες προσλήψεις, οι οποίες βέβαια διαρκούν, φτάνουν γύρω στις 50.000 στη διάρκεια όλης της χρονιάς, για να πάνε από τη μια άκρη στην άλλη. Άλλοι δηλαδή φεύγουν από τα γραφεία για να πάνε στα νησιά, άλλοι από τους όμορφους νομούς και γενικότερα έρχονται στον τόπο μας. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι συνάδελφοι, όταν βρεθούν στις περιοχές πρόσληψής τους, να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Καθημερινά ακούμε και στην τηλεόραση το πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση. Και με το ζήτημα της ακρίβειας που υπάρχει, με το κόστος ζωής, αλλά και με τα δύο σοβαρότατα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, που είναι η στέγαση και η σύντηση. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακούμε καθημερινά, άλλωστε κοιμάται στα αυτοκίνητα, βέβαια εδώ δεν έχουμε τα πράγματα, αλλά είναι και την αλήθεια. Και μιλάμε τώρα για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πάνε να εργαστούν και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα με χαμηλότερους μισθούς. Ένας νεοδιώκτης δάσκαλος ξεκινά με 776 ευρώ. Ένας αναπληρωτής 950 με 1000 ευρώ ανάλογα, και αυτοί βέβαια δεν δουλεύουν και το καλοκαίρι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους είτε να μην πάνε αν είναι μακριά γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους, είτε όταν πάνε να παραιτηθούν και να φύγουν γιατί δεν αντέχουν να τα επεξέλθουν. Και αυτό έχει αποτέλεσμα και ήδη δέχονται κυρώσεις διοικητικές για δύο χρόνια δεν μπορούν να ξαναδουλέψουν γιατί εφόσον πήγαν δεν έχουν το δικαίωμα, αλλά και υπάρχει πρόβλημα και στη λειτουργία των ίδιων των σχολείων. Γιατί όταν θα έρθει κάποιος τώρα, ήρθε κάποιος να πληρωθεί στα γραφεία και πει: εγώ φεύγω, ο επόμενος που θα αυτό το κενό για να καλυφθεί θα πρέπει να περάσει ένας μήνας για να είναι η διεύθυνση και να στείλει ξανά κάποιος για να ζητήσει άλλο να πληρωθεί. Και όταν αυτό γίνεται και στη μέση της χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται σοβαρότητα προβλήματα. Έχοντας υπόψη και την αγωνία αυτών των εκπαιδευτικών που ήρθαν και στο Δήμο μας, σαν νεοδιόριστοι και σαν αναπληρωτές, και ως ΔΣ μας απασχόλησε το ζήτημα, και έχοντας υπόψη το νόμο, εσείς τα γνωρίζετε κάτι, 44-43 το 17, το άρθρο 32, που λέει και για 50% που είναι τροποποίηση ορεινή δίνη του άρθρου 1 του νόμου 38-52-2010, που μπορούν να παρέχουν δωρεά σύγκριση και κατάλληλα διαμονής, και λαμβάνοντας και υπόψη την τελευταία απόφαση της ΚΕΔΕ, ομόφωνα την απατώμε, όπου επέκτηναν το μέτρο και στους νεοδιόριστους. Ζητάμε ως Σύλλογος να σας απασχολήσει το θέμα ως Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να πάρετε τις ανάλογες αποφάσεις και να κάνετε τις ανάλογες ενέργειες, αν μπορείτε να εξασφαλιστεί κάποια ελάφρυνση για αυτούς τους συναδέλφους, ώστε απρόσκοπτη να συνεχίζει το έργο τους. Από ό,τι γνωρίζω, το θέμα θα συζητηθεί και στην Περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αν υπάρχει κάποια συνεννόηση, αν μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάποιο κονδύλι για να υπάρχει αυτή η ελάφρυνση, ώστε και στο ζήτημα της στέγασης και της σύντησης, δεν ξέρω τώρα και με το μαθητική αιστεία εκεί με τη σύντηση, αν μπορούμε να δηλώσουμε κάποια πράγματα, αν μπορούμε να καλύψουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τριγώνη. Λογικό το αίτημα του Συλλόγου. Λογικότατο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι τραγικό, απαράδεκτο, εξευκλειστικό να ανοίγουν οι δάσκαλοι και γενικά οι υπάλληλοι με 700 ευρώ, με 800 ευρώ που είναι προσδιοριζόμενοι, όσο μάλλον σε περιοχές που έχουν και πολύ ψηλότερα ενίκια από εμάς ή σε περιοχές που δεν υπάρχουν σπίτια. Ένα μεγάλο ζήτημα, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, που τι έκανε η καλή κεντρική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, το μετακίνησε στις περιφέρειες και στους Δήμους. Όπως κάνει με όλα. Να φτιάξουμε καινούργια κτίρια για το κράτος, να πληρώσει η περιφέρεια. Να έρθουν οι εκπαιδευτικοί, να τους πληρώσει η περιφέρεια και ο Δήμος. Εντάξει, ο Δήμος
θα πληρώσει. Και έχουμε ένα τύπο όπω είναι ο Δήμο Βεβαινών. Το θέμα δεν είναι να είμαστε εδώ να παίξουμε καλή. Μακάρι να μπορούσε από τον προϋπολογισμό του να καλύψει αυτέ τι ανάγκε. Δυστυχώ όμω δεν υπάρχουν. Δεν είμαστε Δήμο Χερσονήσου να έχει εκατομμύρια έσοδα από τα ξενοδοχεία ή από τι επιχειρήσει ή από τα καταστήματα στην Κρήτη. Όπω ή άλλοι Δήμοι, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχουν ένα περίσσευμα και πολύ λιγότερε ανάγκε. Εδώ είναι ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό. Και είναι και τραγικό να έρχεται ο σύλλογος, ο κάθε σύλλογος κρητικών, γιατί αυτή η διάταξη, αγαπητέ γραμματέα, δεν αφορά μόνο τους δασκάλους, αφορά τους γιατρούς. Αναφέρεται μόνο στο γιατί λέει και για νοσοκομιακούς. Αφορά γιατρούς, αφορά αστυνομικούς, έχει πολλές κατηγορίες. Απλώς αναφερθείς. Και δημιουργείται και ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή, αν θα δούμε να δώσουν στους δασκάλους, θα πει ο άλλος δώστε και εμάς, θα πει ο άλλος δώστε και εμάς. Γενικά είναι ένα ζήτημα που θεωρώ ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο Δήμος Βεβαινών με τις δυνατότητες που έχει τώρα. Οφείλει μέσα στο διοικητικό πλαίσιο, το συνδικαλιστικό, να υποστηρίξει τα σωματεία, τους συλλόγους, τους καθηγητές, αλλά είναι καθαρά ζήτημα κεντρικής πολιτικής που πρέπει κάποια στιγμή να καταγγελθεί δυνατά και η κέντρη να το καταγγείλει. Δεν μπορεί να τα μετακυλεί η κάθε κυβέρνηση όλα στους Δήμους. Και τους Δήμους ποιος θα τους χρηματοδοτήσει, να πάμε να βάλουμε μέσα επιπλέον φορολογία στους δημότες για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά που δεν θέλουν να καλύψουν αυτοί για να μην έχουν ευθύνες. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν νομίζω ότι άπτεται καθαρά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μακάρι η θέση μας είναι να μπορούσε ο Δήμος να υποστηρίξει τους δασκάλους, τους καθηγητές, τον καθένα εργαζόμενο που θέλει να τη στέλνει κονάκι και να το καλύψει και να του συμπληρώσει το εισόδημά του. Όπως κάνει η περιφέρεια εδώ και χρόνια με τους γιατρούς, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και ευτυχώς που το κάνει, αλλά χάνει πόρους από τη διοίκηση. Χάνονται πόροι που έρχονται στους δημότες, που έρχονται στην αυτοδιοίκηση για να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Γιατί είναι άλλες οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Και εμείς τώρα ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να πούμε ναι ή όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ναι, προφανώς και δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, αλλά δεν γίνεται. Είναι ένα ζήτημα, θεωρώ, καθαρά οικονομοτεχνικό που δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κλείνοντας, αυτή είναι η θέση μας ότι μακάρι να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Αν μπορέσουμε, να το κάνουμε. Αν δεν μπορέσουμε, πρέπει όμως να το θέσουμε σε άλλο επίπεδο και σε εντελώς διαφορετική γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψήνη. Ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι αυτό το θέμα δημιουργήθηκε από τη στρέβλωση του νομοθέτη του Καλλικράτη. Το αντιμετωπίσαμε με αντιπρόεδρο στην Επιτροπή Ορεινών Δήμων του 2014. Ο Δήμος Βεβαινών, που είναι και ανταγύριο λόγο ενός εκτός από δύο κομμάτια στους Ερεκλειώτες και στο Δήμο Βελτζίων, που έχει τα μεγάλα υψόμετρα, δεν είναι χαρακτηρισμένος ορεινός και είναι χαρακτηρισμένη δεσκάτη, γιατί επιτρέπεται σε ένα Δήμο σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Τότε μέσω της Επιτροπής του 2017 του Αποφέρνης πετύχαμε αυτό και έγινε τροποποίηση να είναι τουλάχιστον το 50% και πάνω. Παρ' όλα αυτά το θέμα των πόρων δεν λύθηκε κεντρικά. Η Κεντρική Ένωση του Δήμου παροτρύνει γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει πουθενά. Σωστά υποχρέωσης πρέπει να υπάρχουν ανάλογοι πόροι και τα έσοδα. Και στο παρελθόν, όπου αυτό αντιμετωπίστηκε, αντιμετωπίστηκε από τις νομαρχίες, γιατί στις νομαρχίες δεν είχαμε καθημερινότητα, δεν είχαμε την ιστοδοσία. Στις περιφέρειες η ιστοδοσία είναι από το κράτος. Τα ασφαλιστικά είναι από το κράτος. Δεν έχεις αποκομιδή απορριμμάτων, δεν έχεις τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, έχεις βέβαια τους κόμβους κλπ. Έχεις την πολυτέλεια και την ευχαίρεια να κάνεις τέτοια υψηλή πολιτική και να διαχειριστείς και το θέμα του ΕΣΠΑ, ας πούμε, να βρεις και κομμάτι μέσα από το ΕΣΠΑ. Το θέμα των γιατρών που χρηματοδοτήθηκε σε επίπεδο περιφέρειας έγινε και τα ξέρεις. Μπορεί η περιφέρεια να βρει τα κονδύλια, θεωρώ ότι ο Δήμος δεν μπορεί να βρει τέτοιο κωδικό να καλύψει και αν δώσει κάτι δεν είναι πολύ συμβολικό. Ίσως μέσω ένα ανταποδοτικό μέσω της μαθητικής αιστείας να μπορέσει όπως κάναμε τότε εμείς κάποια συσίτια σε άπορες οικογένειες να κάνει κάποιες προμήθειες παραπάνω, να δώσει, αλλά ποιος θα πάει, είναι και ο εξωτερικός, δεν νομίζω ότι θα το προτιμήσει. Θεωρώ ότι πρέπει με μια δικιά μας ομόφωνη απόφαση να παροτρύνουμε την περιφέρεια, να ενισχύσει σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια,
όχι με τη διάκριση μόνο των εκπαιδευτικών. Ανάφερε ο Χρήστος, υπάρχουν διασυνδητοί, υπάρχουν και γιατροί που τους γιατρούς έχει καλύψει. Ξέρω ότι τους δίνει 500 ευρώ περιφέρεια ως κίνητρο αυτούς που έρχονται και κάνουν το αγροτικό τους τέλος πάντων στην περιφέρεια ή μένουν εδώ. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσό, αλλά σίγουρα δεν είναι επιλέξιμο. Καθαρά πρέπει να γίνει ένα τρέκ μέσα από το Δήμο, δεν υπάρχουν και πόλη. Φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και πρόβλημα ρευστότητας, όπως όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Ήδη η Κεντρική Ένωση Δήμων διεκδικεί, τώρα αμέσως μετά την έκθεση, έχει ραντεβού που διεκδικεί τρεις δόσεις ΚΑΠ για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ρεαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι είμαι και η πρόεδρος του Συλλόγου. Εμείς δεν το βάζουμε αντιπαριθετικά με τους άλλους συναδέλφους. Έτσι. Εμείς εκπροσωπούμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι εργαζομένων και μιλάμε για αυτούς συγκεκριμένα. Ας πούμε τις ίδιες οικονομικές ανάγκες μπορεί να έχω και εγώ και ένας άλλος. Επειδή είναι ένα κομμάτι εργαζομένων που κάθε χρόνο είναι και κάπου αλλού. Δεν είναι δηλαδή κάπου μόνιμα, φέτος είναι στα Κοντενά. Το καλοκαίρι, τρεις μήνες, δεν πληρώνονται, γιατί πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αν συμπληρώσεις κάποιους μήνες στο Ταμείο Ανεργίας, το υπόλοιπο διάστημα δεν πληρώνεις. Δηλαδή υπάρχουν αναπληρωτές που φέτος το καλοκαίρι δεν πήραν επίδομα ανεργίας, παρόλο που ήταν απολυμμένοι, γιατί είχαν συμπληρώσει τα προηγούμενα χρόνια τους μήνες που επιδοτούσε ο ΑΕ. Έτσι, δηλαδή και σε κάθε χρονιά αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάς και πρέπει να βρεις σπίτι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχεις καβάτσα ένα ποσό 2-3 χιλιάρικα, γιατί αυτοί θα πληρωθούν τέλος Σεπτέμβρη. Ήδη δηλαδή και το Σεπτέμβρη που θα μένουν στα Λεωνά, θα πρέπει να έχουν ένα ποσό στην άκρη για να μπορούν να ζήσουν. Εμείς επειδή ξέρουμε τώρα και επίσης θέλουμε να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, περισσότερο για να το προσενημέρωσή σας, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στον νόμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που μετακινούνται πάνω από 200 χιλιόμετρα την ημέρα από όμορους νομούς, γιατί έτσι, αν δεν μαζέψουν τα μόρια, δεν είναι δηλαδή η επιλογή τους, αν δεν δουλέψουν τη μια χρονιά, δεν δεχτούν μια θέση, για δύο χρόνια δεν τους επιτρέπεται να πάνε να ξαναδουλέψουν στο ελληνικό σχολείο. Εμείς λοιπόν, επειδή ξέρουμε τα οικονομικά του Δήμου και δεν έχουμε την απέτηση να δώσει 400 ευρώ το μήνα όπως έκανε. Πρέπει να, και επίσης να σε ενημερώσουμε ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πήρε απόφαση για επιδότηση 400 ευρώ επιδότηση ενοικίου για τους εργαζόμενους εκεί στην Περιφέρεια. Εμείς λοιπόν, ένα, θα μπορούσε η Περιφέρεια που διαχειρίζεται πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ και εδώ βλέπουμε διαφημίσεις για το ΣΔΑΜ, για το ΜΑΜ και για τα ταμεία τέλος πάντων αυτά που θα κάνουν την Δυτική Μακεδονία τον παράδεισο της πράσινης ανάπτυξης. Εμείς λέμε λοιπόν, με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητήσουμε, γιατί μέσω των Δήμων θα περάσει αυτό, τη χρηματοδότηση για να υπάρξει αυτή η επιδότηση ενοικίου και από την άλλη μεριά, μπορεί να λέμε ότι έχουμε ενοίκια φθηνά στα Βεβενά, αλλά εμείς μπορεί να θέλουν 250 ευρώ το ενοίκιο ή 300, αλλά θέλουμε και άλλα 500 για θέρμανση. Δηλαδή, το 500 που πληρώνουν στην Αθήνα, στα Γραβενά είναι ακόμα πιο πολύ, αν το βάλουμε έτσι. Και όσον αφορά τη μαθητική αιστεία, εμείς δεν λέμε να το δώσουμε συσίτιο, αλλά θα μπορούσαμε με ένα μικρό ποσό, με ένα μικρό αντίτυπο, όπως γινόταν παλιότερα και στη Λέσχη Αξιωματικών, που και εκεί πήγαιναν οι δημόσιοι πάλι και παίρνουν με ένα πολύ μικρό αντίτυπο το φαγητό που υπήρχε. Νομίζουμε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, τουλάχιστον σε όσους μένουν στα Γραβενά. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή αυτοί που μένουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές. Θα είναι 10-15 άτομα, δεν είναι παραπάνω, δεν είναι δηλαδή κάτι τρομερό ο αριθμός. Θα μπορούσαμε ως απόφαση τουλάχιστον στο κομμάτι του φαγητού να πάρουμε μια απόφαση να ενισχύσουμε τον κωδικό της μαθητικής αιστείας και να πάρουμε μια απόφαση με ένα μικρό αντίτυπο, δεν λέμε εμείς δωρεάν, να μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να παίρνουν το φαγητό, ας πούμε, να έχουν εγγραφή, μια διαδικασία τέλος πάντων που μπορούμε να την βρούμε και μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, εμείς σας ζητάμε
να νομοθετήσουμε θετικά και να ζητήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη χρηματοδότηση του Δήμου ή το ίδιο το Περιφερειακό ενισχυτικά να αναλάβει αυτό το ελληνικό, γιατί είναι και σε όλους τους νόμους της Δυτικής Μακεδονίας η αντίστοιχη κατάσταση και όσον αφορά ο Δήμος να αναλάβει αυτό το κομμάτι μέσω της μαθητικής συστήμης. Δεν μπορεί να πει όχι σε ένα αίτημα το οποίο πραγματικά στηρίζει σε μια βάση δικαιολογημένη και αναγκαία όσον αφορά τους νέους αυτούς δημόσιους λειτουργούς που έχουν στην περιοχή μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι χαρακτηριστικό δεν είναι το νίκη μόνο στα καμιά που είναι χαμηλό, όπως είπατε και η κυρία Τάγκα, είναι το πόσο θέλω είναι ακόμα μεγαλύτερο στα καμιά από ό,τι είναι στην Αθήνα. Εκεί μπορεί να είναι ψηλό το νίκη, αλλά δεν θέλω να είναι χαμηλή. Αντίστοιχα εδώ σημαίνει το αντίθετο. Άρα οι συνθήκες παραμονή στα καμιά είναι δύσκολες για έναν νέο διοριζόμενο που έχει αυτό το μικρό ποσό αμοιβής. Το θέμα αυτό είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Εκτός αν υπάρξει μια ειδική πολιτική από το κράτος, με ένα ειδικό κωδικό να χρηματοδοτήσει τους Δήμους για να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα και να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και χρειάζονται τη συμπαράστασή μας. Εμείς θα το θέσουμε και θα υπάρξει αυτή η παρέμβαση κεντρικά και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πιστεύω θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση, ώστε να μεταφέρουμε το αίτημα αυτό στην κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει αυτή η αντίστοιχη πολιτική που θα δώσει μια πολιτική ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν σε κάθε κουλιά της χώρας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και όχι μόνο η εκπαιδευτική, όπως είπαμε και εμείς, και η υγειονομική, και η στρατιωτική, και η αστυνομική κλπ. Όσον αφορά τώρα για την εστία, θέλω να πω το εξής. Ότι η εστία είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, προσέξτε. Εκεί υπάρχουν μικρά παιδιά. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο δεν μπορούμε να βάλουμε διάφορες κατηγορίες πολιτών, ακόμα και εκπαιδευτικών, που μπορούν να δημιουργήσουν ένα άλλο περιβάλλον και ένα άλλο κλίμα. Θέλουμε τα παιδιά αυτά να είναι απρόσκοπτα δηλαδή στην παραμονή τους εκεί και σε όλες τις παροχές που έχει η εστία για τα παιδιά αυτά. Εάν ανοίξουμε τις πόρτες της εστίας, αυτό έχει πολύ άλλους κινδύνους και θέλουμε να τις αποφύγουμε. Οπότε... Απαγορεύεται. Και απαγορεύεται. Ναι, δεν είναι, είναι μόνο για παιδιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους μέσα. Και το κάνουμε το καλοκαίρι που φεύγουν τα παιδιά και εκεί φιλοξενούμε μετά συλλόγους και συλλόγους μόνο και μόνο για να τους εξυπηρετήσουμε. Αλλά αυτό μέχρι λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μετά από όλα αυτά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένας ευαίσθητος χώρος που εκεί δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες. Λοιπόν, οπότε ας βρεθεί αυτή η κεντρική λύση που λέμε. Επιδότηση της παρουσίας αυτών των ανθρώπων στην επαρχία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα έκτακτα έξοδα που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσουν. Και φυσικά δεν είναι σε θέση να τα καλύψουν για τις αμοιβές που είναι ειδικά χαμηλές. Λοιπόν, μπορούμε έτσι να δεχθούμε την πρόταση της κυρίας Δάγκα, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μεταφέρουμε την απόφαση μας αυτή και στην περιφέρεια και στο αρμόδιο Υπουργείο. Σύσταση επιτροπών άρθρου 30 του νόμου 5036 του 2023 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών και της καταργούμενης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προς το καθήκον του νόμου 1566 του 2015. Εισηγείται ο κύριος Χαντές. Στη διευθυνοβάθμια εκπαίδευση λοιπόν μου δίνουμε πάντα στον φαινόμενο πρόεδρο με απληρωτή τον Βάιο Χρήστο. Στην διευθυνοβάθμια εκπαίδευση μου δίνω να απληρωτή τον κύριο Λέσιο Κωνσταντίνο. Σε αυτό το αναφέρω. Τον διευθυντή διευθυνοβάθμια εκπαίδευση στο σχολείο που έχει τον κύριο Τζάσο Κωνσταντίνο με απληρωτή την κυρία Ντόνα Ειρήνη. Από τους εκπροσώπους του Συλλόγου είναι και λοιπόν την κυρία Κούκα Αλεξία με τακτικό στακτικό μέρος και να πλέον την κυρία Μούσα Βαΐτσα, στον Δημοτικό Σύμβουλο Λέσου Κωνσταντίνο, ως τακτικό μέρος με αναπληρωτή του κύριου Γιουζέλη Αθανάσιο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσιμόπουλο Νικόλα με αναπληρωτή του κύριο Λαπαρκάκη Ιωάννη. Ευχαριστώ.
Αντώνη. Νομίζω ότι είναι δύο δημοτικέ σύμβουλοι. Πρέπει άμεσα να είναι από τι παρατάξει αντιπολίτευση. Δεν μπορεί μια αντιπολίτευση να μην έχει γνώση το τι γίνεται στα σχολεία, να μην κάνει προτάσει και να μην έχει και συνεργασία με την δημοτική αρχή. Πάμε εδώ, είμαστε κύριε Τριγόνη, εδώ είμαστε και συζητάμε συνέχεια. Δεν είμαστε. Αγαπητέ, αυτό είναι νομίζω θεσμικό το ζήτημα. Και ουσιαστικά η Επιτροπή ήταν παραπάνω γιατί ήταν προηγούμενο για την καμελήση των προηγούμενων επιτροπών. Σίγουρα θα είχαμε και από εσά και από τον κύριο Κοψίδη, από την κυρία Νάγκα, αλλά η Επιτροπή περιορίζεται πενταμίληση πλέον. Πενταμίληση μπορεί να ρωτήσω κάτι, πώ θα ανέσχεσαι με τον υποχρέωση. Δεν είναι ένα υποχρέωση που θα ανέσχεσαι. Γιατί δεν θέλει κανένα. Πέρα από το πώ θα ανέσχεσαι. Δεν το ξέρω πιο πολύ. Εμείς πάντως προτείνουμε να είναι εθνική. Εμείς προτείνουμε να είναι μέρος από την Δημοτικό Συμβουλίο, σίγουρος να είναι από την αντιπολίτευση. Και μπορεί να πάσει και από νομιμότητα η απόφαση, δεν ξέρω αν το προβλέπει εκεί. Πάντα υπάρχει σε όλες τις επιτροπές, ό,τι και να συγκροτείτε, νομίζω υπάρχει εκπροσώπηση από την αντιπολίτευση. Κύριε Κουτσίδη. Από τη στιγμή που δεν έχει υποχρέωση παθενέσκες, εντάξει, μπορεί να μπει ο κύριο Τουράνη, υπήρχε ο κύριο Παθενέσκη, πάει το θέμα. Τώρα είπα εγώ ότι την είπα να είναι τακτική, δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν είναι θέμα. Ναι, είπα ότι ήταν συμφωνήσει για να είναι τακτική. Αυτό. Κυρία Τάκα. Ωραία, κυρία Πρόεδρε, και εμεί την ίδια αυτό. Δεν νομίζω ότι όταν είσαι ένας πραγματικός δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Και ενώ και τακτικά μέλη. Νομίζω ότι και στην εισήγηση που είχε έρθει ήταν προσταθεί ως τακτικά μέλη και στον αρχή ήταν πραγματικό. Νομίζω ότι συμφωνώ με τον κύριο Τριγόνη ότι θέλουμε να έχουμε μια εικόνα γιατί τώρα αλλάζει τελείως ο τρόπος χρηματοδότησης και νομοθετικός έτσι και αλλιώς τον χαρακτήρα, δεν είναι φυσικός, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εικόνα του τι γίνεται χώρια που πέρα από την ιδιότητα τέλος πάντων του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσωπώ και τους συναδέλφους που κομμάτι της εκπαίδευσης ως πρόεδρο. Οπότε εμείς ζητάμε δηλαδή να είμαστε να είμαι τακτικό μέλος που είχε να το έτσι και αλλιώς ήμουν στην προηγούμενη σχολική επιτροπή. Όλοι έχουμε, επειδή είμαστε δημοτική σύμβουλοι, έχουμε την υποχρέωση του υποθενέσχες και δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Τα υπόλοιπα στην τράπεζα, δημόσια πάλι είμαστε, είναι μηδαμινά. Εμείς διαφωνούμε και να καταγραφεί παρακαλώ, γιατί θεωρούμε ότι είναι και αντιμοκρατικό. Δεν μπορεί τώρα να μην εκπροσωπείται την πολιτική. Όχι ότι έχει κανένα λόγο, αλλά ο λόγο μα δεν είναι αυτό με αυτό. Άμα είναι, μην ερχόμαστε καθόλου. Έχετε την πολιτική. Και άλλαξε η εισήγηση. Και η εισήγηση άλλαξε χωρίς να την αναφέρουμε. Άλλο αυτό. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι δεν είναι διακοσμητικό ο ρόλο μα. Δηλαδή, για ένα μέρο μπορεί να είναι. Δεν θα το περιγράψω πια. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει ειδική. Εμείς δεν θα συμμετέχουμε καθόλου εάν δεν είναι τακτικό μέρος. Ευχαριστώ. Έχουμε σχεδίο αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 24, όπως εντάχθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται ο κ. Σπεγγυλόπουλος, ο Δήμαρχος Οικονομικός. Μία ώρα πέρασε αρκετά, προσπαθούσα να είμαι σύντομος. Έχουμε την σύνταξη του έργου Συμβουλίου Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του έτους 2024. Με ακούτε να συνεχίσω. Ναι, συνεχίστε. Ωραία. Έχουμε κάποιους τοπικούς που θα πάρουν κάποια χρήματα από εκεί, να δημιουργήσουμε κάποιους άλλους τοπικούς, θα έχουμε μια αναμόρφωση. Έχετε όλη την εισήγηση μπροστά σας. Και ζητάμε την έκδοση της έργου της αναμόρφωσης. Κύριε Τριγόνη. Ναι. Συμφωνώ. Κύριε Κουσίδη. Συμφωνώ. Κύριε Αντάκα. Ναι, για αυτή την αναμόρφωση. Ωραία. Ομόφωνο, λοιπόν. Συμφωνώ. Κύριε Βασκαλή, συγγνώμη. Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Δεν σου φοράω.
Να παίρνετε πέντε κωδικότα πάνω στο άλλο, να πείτε άλλο. Αυτοί οι κωδικοί που μένουν με λιγότερα λεφτά, τι κάνει. Απέτει μετά όταν θέλει να κάνει, φέρνει άλλο λεφτά εκεί, πώ γίνεται. Υπάρχουν κωδικοί. Έτσι, καταλάβω. Λέω σαν καινούργοι, είμαστε γιατί δεν καταλάβω. Όσο τη χρειάζεται, πώ γίνεται. Υπάρχουν αρκετοί κωδικοί που έχουν χρήματα στον προπολογισμό, γι' αυτό λέγεται και προπολογισμό. Προπολογίζει κάποιο τα πάση που θα κάνει και το επόμενο έτο που έρχεται. Περνώντα το έτο και πάνω στο Σεπτέμβριο, μπορεί κάποιοι κωδικοί να έχουν σημασία καθόλου τα χρήματα. Οπότε υπάρχουν άλλοι κωδικοί που προφανώς δεν έχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν τα χρήματα, οπότε τους ενισχύεις, παίρνοντας χρήματα από κάποιους κωδικούς που δεν θα τους χρησιμοποιήσεις καθόλου. Υπάρχει και περίπτωση βέβαια που δεν έχεις προβλέψει για κάποιες δαπάνες καθόλου κάποιους κωδικούς. Οπότε δημιουργούνται νέοι κωδικοί, γι' αυτό γράφονται και στην εισήγηση ποιοι είναι οι νέοι κωδικοί και τους προσθέτεις τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνεις τις αντίστοιχες δαπάνες που έχουν προκύψει. Έτσι. Ωραία, το κατάλαβα. Θα ήθελα να πω το εξής, σε προπολογισμό και τον καινούργιο του ΕΚΟΜ. Δεν μπορούν κάποιοι κωδικοί να φύγουν τελείως να μην σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι θα φτάσει κάτι σε αυτό. Εγώ για πρώτη φορά φέτος, δεν ξέρω αν ήταν και στο παρελθόν, ζήτησα μόλις τις διευθύνσεις και από όλους τους προσταμένους των υπηρεσιών πριν η σύνταξη του σχεδίου του προπολογισμού, να του στείλει η κάθε διεύθυνση και ο κάθε προϊστάμενος, όσο το δυνατόν γίνεται με μεγαλύτερη προσέγγιση των δαπανών που θα χρειαστούν για τον προπολογισμό του 2025. Οπότε, αν γίνει αυτό με μεγάλη προσέγγιση από τις υπηρεσίες, είναι πολύ πιθανό μετά να αποφύγουν και πολλές αναμορφώσεις για το 2025. Δηλαδή, να προβλεφθούν χρήματα με καλύτερη πρόβλεψη, να το πω έτσι, και στους αντίστοιχους κωδικούς που θα απαιτηθούν για το 2025. Οπότε γνωρίζετε και εγώ τον προπολογισμό του 2024, το πήρα μετά το Ιανουάριο, με πολύ κόπο συντάχθηκε, επικοινοποιήθηκε κτλ. Θεωρώ ότι φέτος θα είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για το 2025 τον προπολογισμό. Και πάω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουμε την ώρα τώρα να μπορούσε εδώ. Αν δεν ξεκολλάνε τα ίδια πράγματα, εισηγούμαστε την ώρα να μπορούσε του προπολογισμού του 2024. Πάμε τη διαφορά ότι τελευταία στιγμή προέκυψε άλλη μια ανάγκη η οποία θα ενταχθεί στην αναμόρφωση του προπολογισμού και αφορά δύο κωδικούς, ο ένας σήμερα 1562 στο 2003 υπηρεσίες επιστημικής συντήρησης και εξοπλισμού παιδικών χαρών και ο άλλος είναι υπηρεσίες πιστοποίηση παιδικών χαρών και τακτικού ελέγχου πιστοποιημένων παιδικών χαρών που είναι 15.000 ευρώ αυτή η παιδικοδική και τη διαφορά τώρα ότι θα σπάσουν σε τρεις κωδικούς και εντάξει δεν ξέρω αν ακούτε. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο ποσό, απλά θα κατανεμηθούν διαφορετικά τα ποσά. Σε τρεις κωδικούς, με 9.000 ο ένας, με 2.000 ο άλλος και με 4.000 ο άλλος. Πάντα σύμφωνα με 15.000 ευρώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κυβάνη. Για την μελέτη του πολυμητηρίου, γιατί δεν το ενισχύουν που κάνουν και το κωδικό, ήταν λάθος το γραφείο. Γιατί είχα πολλές απαντήσεις που σας δώσει. Γιατί βάζουμε μέσα και τη μελέτη στατικής επάρκειας. Ο προηγούμενος κωδικός είχε τη μελέτη της τυπής κανονικής προστασίας και τώρα βάζουμε μέσα και τη στατική επάρκεια γιατί θα τα πάρει η ίδια εταιρεία. Αλλάζει ο τίτλος. Αλλάζει ο τίτλος, οπότε ο ενισχύτης... Είναι κύμα. Είναι κύμα, είναι ευχαριστώ. Κύριε Τριγόντα, κύριε Τριγόντα, κύριε συμφωνώ με την επιφύλαξη στην επόμενη αναμόρφωση να έχει μια σύμβαση ο κύριος Ρήγας για την εκπροταφία ως το Φελίκιο, από όλου υπάρχουν ανάγκες. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν. Περνάμε στο τέλος. Για να τη συνδυάσουμε και την αποφασία. Ναι, το και τη στέγαση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Ιωκρατονόμου και την εθνή εντατηλάρισα. Με τα κοινό μεσοπέδα ενώπησης, κύριο Βιλόπουλο. Λοιπόν, εδώ τα δύο θέματα είναι λίγο άμεσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω κάποιο πράγμα. Και για το ένα και για το άλλο θέμα. Γιατί υπάρχει η απόφαση του 16 του 2014 που η αποκεντρωμένη ο κ. Ζήλης
δεν προσβάλλει την απόφαση αυτή. Στην ουσία προσβάλλει την απόφαση 207 που είναι για την που είναι της Δημοτικής Επιτροπής για το πίστομα της Λάρισας και θα ήθελα λίγο να δούμε με μεγαλύτερη παρατήρηση, με μεγαλύτερη μελέτη γιατί ανακαλύπτει η απόφαση 16 του 2024. Αυτό. Κυρία Σέλη, επειδή διάβασα όλη την απόφαση του Κυρατζή, επικαλείται εκεί πέρα ότι ισχύει το άνθρωπο μήνα, αν θυμάμαι καλά, του Προεδρικού Διατάγματος, δεν θυμάμαι καλά, ε. 270, διάταγμα 270 του 1981. Ναι. Που στην ουσία έρχεται σε αντίφαση με αυτό που κάνουμε να κάνουμε σήμερα. Γιατί εκεί μέσα λέει, κυρία Σέλη, ότι ορθά η Επιτροπή Καταλληλότητας κτλ. Αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το κάναμε εμείς. Κυρία Πρόεδρε, ας το πάρουμε μια αναποδοχή να το πιάσουμε καλύτερα, γιατί στην ουσία είναι σε αντίφαση με αυτό που πάμε να ψηφίσουμε σήμερα, όπως το έχουμε διαβάσει. Μακάρι να κάνω λάθος, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα το χαράσουμε, που δεν έγινε κάτι που επίγει. Απλά δεν θέλω να πάρουμε από όλα σήμερα και πάλι να κάνουμε σε πολύ την ίδια πάλι μετά. Από ό,τι γνωρίζω, στο διαχωρισμό των ρολογιών εκεί πέρα,